Πράγματι, είναι οι κάτοικοι του Ισημερινού οι οποίοι έχουν στήσει οδοφράγματα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Είναι πέμπτη μέρα πολύ σφοδρών, πολύ μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που είναι και στην ουσία τους αντιδράσεις και διαδηλώσεις κατά της λιτότητας. Ξεκίνησαν λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των καυσίμων, που οι τιμές τους ανέβηκαν κατά 100 και πλέον τις 100, και αυτό λόγω της απέτησης των δανειστών, κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήταν ένας από τους όρους που έθεσαν προκειμένου η χώρα να μπορέσει να πάρει δάνειο. Να κοπούν, λοιπόν, ζήτησαν οι δανειστές, οι επιδοτήσεις για τα καύσιμα που ίσχυαν στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έφερε αυτή την αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αντίδραση αντίστοιχα του κόσμου. Να πούμε ότι είναι τόσο μαζικές και τόσο σφοδρές οι διαδηλώσεις που τις τελευταίες μέρες έχουν σημειωθεί 477 συλλήψεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας την έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναστασία Μπαλέζδροβα, ευχαριστούμε πολύ.